διαπραγματεύσεων. Το νέο φόρο για τα ακίνητα πότε σκοπεύετε να το φέρετε? Αυτό νομίζω θα καθυστερήσει λίγο. Δύο μικρές ερωτησούλες. Η πρώτη είναι ότι είναι φανερό ότι στον κύριο Σόιμπλε δεν αρέσει ο κύριος Βαρουφάκης. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό? Έχει τεθεί θέμα. Αυτό είναι πρόβλημα του κύριου Σόιμπλε. Ευθέως ή εμέσως έχει τεθεί? Έχει τεθεί στα διεθνή μέσα. Να είστε βέβαιοι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ανέχονταν κατηδίαν ή δημοσίως ούτε καν την υπόνοια. Θέμα εκλογών υπάρχει, κύριε Παπά? Όχι, δεν νομίζω. Έχουμε μια σαφή λαϊκή εντολή. Έχουμε μια συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Προχωρούμε και θα βελτιούται και η δική μας δυνατότητα να πείθουμε και η πίστη του κόσμου ότι τα ωραία, πράγματα θα ρωτάμε αυτό. Γιατί καλλιεργείται. Προχτές μιλούσαμε εδώ στο Sky με τον κύριο Χρυσόγονο, κύριε Παπά. Ο οποίος είπε ότι λόγω και της ασφυξίας της χρηματοδοτικής που υπάρχει και διαφαίνεται για τους επόμενους μήνες, είναι πιθανόν να φτάσουμε, επειδή ο ελληνικός λαός δεν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση για να περάσει ένα νέο μνημόνιο και επειδή βεβαίως δεν έδωσε και εντολή για να βγούμε από το ευρώ, αν οι πιέσεις αυξηθούν, δεν λέω δικά μου λόγια, λέω του κυρίου Χρυσόγονου, έτσι, να πάει να αναγκαστεί η κυβέρνηση ή να οδηγηθεί μάλλον να επιλέξει να πάει είτε σε ένα δημοψήφισμα είτε ακόμα και σε εκλογές. Είναι κάτι που συζητείτε, βεβαίως, και στον κόσμο συζητείτε. Νομίζω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος το είπε και πολύ καθαρά. Υπάρχουν όλα τα συνταγματικά εργαλεία. Έτσι κι αλλιώς, μα αυτό δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Ο τελικός κριτής των πάντων είναι ο λαός. Όχι των πάντων. Όχι των πάντων. Δηλαδή από τους παρευρισκόμενους, αυτός που υφίσταται τη βάσανο της λαϊκής και κυβέρνηση, λογικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μακρινό ενδεχόμενο. Έχουμε πάρα πολύ βαθιά πίστη στο ότι θα τελεσφορήσει η συμφωνία η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Θα προχωρήσουμε. Έχετε την αίσθηση. Θα βελτιώνονται και τα πράγματα. Κύριε Παπά, έχετε την αίσθηση ότι υπάρχουν φιλικά αυτιά στην Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και στις καγκελαρίες της Ευρώπης για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή πηγαίνετε μόνοι εναντίον όλων? Νομίζω ότι αυτό έχει διαφανεί. Δηλαδή, απέδωσε και η διπλωματία την οποία ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τη Σύνοδο της Κορυφής και είχε αποτέλεσμα και μέσα στη Σύνοδο, διότι είχαμε υποστήριξη κυρίως από τις χώρες τις οποίες είχαμε προλάβει να επισκεφθούμε πριν από την Σύνοδο Κορυφής. Και είναι σαφές ότι τα πράγματα στην Ευρώπη αλλάζουν. Νομίζω ότι κάνουμε. Ένα ερώτημα για την ΕΡΤ. Είστε υπεύθυνος πότε το νομοσχέδιο και με τι όρους? Το νομοσχέδιο θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Κατά 99% θα πάει στη Βουλή. Ξεκινάμε την ΕΡΤ από μηδενική. Ξεκινάμε την ΕΡΤ από μηδενική βάση και νομίζω ότι θα φτιάξουμε. Από μηδενική βάση τι σημαίνει? Μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν με διαγωνισμό και με μοριοδότηση των παλαιότερων? Σημαίνει ότι θα μπουν κάποιοι ήδη, τι θα γίνει? Όπως είπα και στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι όσοι οι εργαζόμενοι που ήταν την ημέρα που έκλεισε δικαιούνται να επιστρέψουν. Η ΕΡΤ σε ένα ετήσιο. Σε ένα ετήσιο πλαίσιο ανασυγκρότηση θα γίνει και μια έτσι εσωτερική αναδόμηση για να είναι και. Θα ονομάζεται. Θα ονομάζεται. Δύο κανάλια, τρία και με τα ραδιόφωνο όπως ήταν. Σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι στο πλαίσιο τη ετήσια. Ανταποδοτικό, το ίδιο, μεγαλύτερο, μικρότερο. Εκεί θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Νομίζω ότι μία μικρή αύξηση στο ανταποδοτικό τέλος θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γίνει. Και μια τελευταία ερώτηση. Είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης η συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο? Αυτό είναι μία δέσμευση και αποτελεί προτεραιότητα, προφανώς. Και για το χρέος, λογιστικός έλεγχος του χρέους, το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου προχθές. Και αυτό θα γίνει. Δεν θα απόσχουμε βέβαια σε καμία των περιπτώσεων από την βασική πολιτική μας θέση ότι το ζήτημα του χρέους είναι ένα ζήτημα πολιτικό και πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λυθεί και δεν θα εξαρτήσουμε αυτή τη θέση. Όχι. Είναι συμπληρωματικά αυτά. Αλλά θέλω να σας πω ότι η κεντρική θέση είναι ότι το χρέος είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Κομίζουμε θέσεις πάρα πολύ λογικές στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι Διαπραγμάτευσης, οι οποίες έχουν και. Θέλω να δώσετε. Επειδή ό,τι τοποθέτηση υπάρχει από πλευράς κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών είναι και ένα μήνυμα προς τα έξω. Και επειδή υπήρξε μια τοποθέτηση του κ. Σόιμπλε χτες, αναφορικά με τα όσα είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, θέλω να μου πείτε τι απάντηση δίνεται στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών ότι θα ακυρωθεί η σύμβαση αν συνεχίζει ο κύριος Βαρουφάκης να επιμένει σε αυτά που λέει. Να τον αφήσουμε εν ηρεμία να διαχειριστεί τα ισοκομματικά του κύριο Σόιμπλε και θα μπορούμε από Δευτέρα να συζητήσουμε. Καλημέρα, κύριε Βαρουφάκη.